Φίλες και φίλοι του Free Press Channel, θαμώνες εκπομπής αλλά και νέοι τηλεθεατές, καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή Script Amanent. Πάλι μαζί σε μία ακόμα εκπομπή που σας αποκαλύπτει όσα δεν σας δείχνουν τα καθεστωτικά μιμιέ. Σήμερα, όπως έχετε δει φυσικά και στον τίτλο, θα σας αποκαλύψω όχι μόνο το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύεται η εμβολιασμένη βουλευτής, αλλά και τον αριθμό του δωματίου της. Πριν από αυτό όμως, σας θυμηθούμε και κυρίως σας δουν οι νέοι τηλεθεατές γιατί ακριβώς πράγμα μιλάμε. Ανάρτηση φωτιά πριν λίγη ώρα από το δίδυμο Νίκο Αντωνιάδη Δημήτρη Ποντίκα. Στις 5 και 14 το απόγευμα ανέβηκε στη σελίδα του γνωστού δικηγόρου το εξής κείμενο που υπογράφεται και από τον στενό συνεργάτη του. Αληθεύει ότι η γυναίκα βουλευτής, η οποία κατά τεκμήριο έχει εμβολιαστεί, νοσηλεύεται σε ιδιωτικό νοσοκομείο με εγκεφαλική αιμορραγία, ότι της έγινε θρομβόληση η οποία απέτυχε, αλλά έχει πέσει πέπλος σιωπής και έχει απαγορευτεί στους εργαζόμενους να μιλάνε για την βουλευτή, γιατί δεν το έχουν πει στα κανάλια και δεν πρέπει να το μάθει κανείς. Το μάθαμε εμείς όμως και αναμένουμε απάντηση. Θα επανέλθουμε. Νίκος Αντωνιάδης, Δημήτρης Ποντίκας. Και επειδή, όπως έχουμε πει εκατομμύρια φορές, η γυναίκα του Κέσσερα δεν αρκεί να είναι τίμια, αλλά πρέπει και να το δείχνει, βλέπετε στην οθόνη σας την αυθεντική ανάρτηση του κ. Αντωνιάδη στο site του. Ο γνωστός δικηγόρος όμως και ο συνεργάτης του, ο κ. Δημήτρης Ποντίκας, επανήλθαν στο θέμα και μερικές ώρες αργότερα, στις 7:46 για την ακρίβεια, αποκάλυψαν τόσο το όνομα του ιδιωτικού νοσοκομείου, όσο και τον αριθμό του δωματίου όπου νοσηλεύεται η εμβολιασμένη βουλευτής. Πάμε να δούμε τι έγραψαν. Αληθεύει ότι η γυναίκα βουλευτής νοσηλεύεται στην Ευρωκλινική? Πρόκειται για δημόσιο πρόσωπο, Ελληνίδα βουλευτή, κατά τεκμήριο εμβολιασμένη, η οποία εισήχθη με εγκεφαλικό έμφραχτο, της έγινε θρομβόληση, η οποία απέτυχε και εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην Ευρωκλινική. Δωμάτιο 528. Μία απάντηση οφείλεται να τη δώσετε. Όπως έγινε στην πράξη μετά την δημοσιοποίηση της νοσηλείας του διοικητή του νοσοκομείου Γεννηματάς με την επίσκεψη του πρώην Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια στο νοσοκομείο. Ιστερόγραφο. Στη θέση σας δεν θα αφιζητούσαμε τίποτα από όλα αυτά. Τις ευχές μας για ταχύ ανάρρωση στη βουλευτή. Νίκος Αντωνιάδης, Δημήτρης Ποντίκας. Και χωρίς να επαναλάβω τα περί της γυναίκας του Κέσσερα, εδώ βλέπουμε και τη σχετική ανάρτηση. Σε όσους έχετε χτυπήσει το καμπανάκι ώστε να ενημερώνεστε άμεσα για κάθε νέα εκπομπή που προβάλλεται στο YouTube, σας επισημαίνω, σας υπενθυμίζω ότι αν κάποια ημέρα δεν σας έρθει αυτή η ειδοποίηση, αυτό σημαίνει ότι το YouTube έχει κλείσει και πάλι το κανάλι. Ωστόσο, επειδή εγώ κάνω εκπομπή καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, με εξαιρέσεις και Σαββατοκύριακα κάποιες έκτακτες εκπομπές, τότε μπορείτε να πάτε στην πλατφόρμα του rap.com και να δείτε την εκπομπή της ημέρας. Στο rap.com μπορείτε να πάτε πατώντας το σύνδεσμο που υπάρχει ακριβώς κάτω από το βίντεο. Επίσης μπορείτε να γίνετε σοφότεροι πηγαίνοντας στο blog μου anastasioslukas.blogspot.com πατώντας το σύνδεσμο που επίσης βρίσκεται κάτω από το βίντεο στα περιεχόμενα. Στο blog μου, για παράδειγμα, μπορείτε να διαβάσετε για το ισχυρό ρεύμα που σπρώχνει τον γνωστό φαρμακοβιομήχανο κύριο Δημήτρη Γιαννακόπουλο στην Βουλή. Ενώ στο rap.com μπορείτε να δείτε τον κύριο Νίκο Αντωνιάδη να συνομιλεί τηλεφωνικά με νοσηλευόμενο στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, ο οποίος τελικά απέδρασε από το νοσοκομείο πηδώντας τα κάγκελα. Από αυτές τις ειδήσεις αλλά και από πάρα πολλές άλλες απέχετε μόλις ένα κλικ.